καλωσορίζουμε στην απόψινή μεγαλειώδη συνέντευξη της Δημοτικής Συνεργασίας Ερμιονίδα. Καλώς στο βήμα τον αυριανό Δήμαρχο Ερμιονίδας, Δημήτρη Σφυρί. Ήταν απρόσθετη η συμμετοχή σας και είμαι πολύ συγκινημένος από την προσέλευση του κόσμου, διότι δείχνει ότι πλέον η ευαισθησία μας και η ανησυχία μας παίρνουν στην πορεία προς την ανάπτυξη της Δήμου Ερμιονίδας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την παρουσία της απόψε εδώ. Η συγκέντρωση είναι μεγαλειώδης και βεβαίως αρμόζει να παρουσιάσουμε σε αυτή τη συγκέντρωση τις προγραμματικές αρχές και τα πρώτα 60 ονόματα του ψηφοδελτίου νίκης του συνδυασμού μας. Στο συνδυασμό μας συμμετέχουν άτομα επαγγελματικά καταξιωμένα, με εμπειρία και έντονη κοινωνική δράση στον τόπο μας, προερχόμενα από όλους τους πολιτικούς χώρους, και τους ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαναν να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μου για συνεργασία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ψηφοδέλτιό μας δεν είναι ένα απλό άθροισμα προσώπων, αλλά αρμονικό σύνολο προσωπικότητων, με κοινές θέσεις, οράματα και απόψεις. Όλοι μας θα κριθούμε 18 Μαΐου από την κοινωνία. Από την κοινωνία θα μας δώσει την εντολή, αλλά θα κρινόμαστε καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια της ιδίας μας μετά την εκλογή μας από όλους τους πολίτες του Δήμου Ερμιονίδας. Διότι τα άτομα που απαρτίζουν το συνδυασμό μας βρίσκονται εδώ για να προσφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια της ενδιαρκείας και όχι απλώς να συμπληρώσουν μια λίστα ονομάτων. Στο Δήμο Ερμιονίδας δεν θα είναι για λίγους, αλλά για όλους. Προσδοκούμε να δημιουργήσουμε ένα προοδευτικό ρεύμα για τη συνολική αναστηρώτηση του τόπου μας. Για τον ωραίο αυτό σκοπό, θα σας καλώ όλους να στηρίξετε την προσπάθειά μας. Πριν σας παρουσιάσω τα πρώτα 60 ονόματα από το ψηφοδέλτιό μας, το ψηφοδέλτιο της νίκης, θέλω να αναφερθώ σε 10 βασικές πολιτικές αρχές που θα αποτελέσουν το στέλνο υπόβαθρο, αλλά και την πηξίδα κατά την άρξηση των καθηκόντων μας, και μετά την ανάδειξή μας στο τιμόνι του Δήμου Ερμιονίδας. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και όλοι οι συνυποψήφοι μου και συνεργάτες μου, συναποδεχόμαστε τις παρακάτω 10 βασικές αρχές για το Δήμο Ερμιονίδας. Αρχή πρώτη, μηδενική ανοχή σε θέματα ίδιους και ειδικής, σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα θέματα που αφορούν στην υπεύθυνη χρηστή διοίκηση του Δήμου. Εξασφάλιση χρηστή διαχείριση με νέους δεσμούς ελέγχου και ποθείας. Άμεση πάταξη οποιοδήποτε και οσοδήποτε μικρού φαινομένου διαφοράς. Κάσταση των οποιοδήποτε γεγονότων διαφοράς διαπιστωθούν με στοιχεία κατά την ενεργή έλεγχο της προηγούμενης χρήσεως που θα πραγματοποιήσει όπως οφείλει η νέα δημοτική αρχή που θα εκλεγεί το Μάιο. Σύγχρονοι κώδικες διεθνολογίας και υποχρεώσεων τόσο του Δημάρχου όσο και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου. Ανάπτυξη όλων των αποφάσεων του Δήμου στο διαδίκτυο. Αρχή δεύτερη. Απόλυτη εξυπηρέτηση του πολίτη. Τέλος, στο πελατειακό πρότυπο διακυβέρνησης. Είναι απόλυτο δικαίωμα του πολίτη να απολαμβάνει ελεύθερα και χωρίς δουλείες οτιδήποτε δικαιούται νόμιμα.
αρχή τρίτη, κυριότερο και πολυτιμότερο στοιχείο ενεργητικού του Δήμου Ελμιονίδας, το ανθρώπινο δυναμικό του, τόσο το υπαλληλικό όσο και το ερετό. Αξιοκρατία παντού. Καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του Δήμου. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Με κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση. Και ίσες ευκαιρίες για όλους. Αλλά αυτή η διοίκηση αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο όλου του υφιστάμενου μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Μέχρι η αξιοποίηση του πολιτιστούς και αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού των πολιτών του Δήμου. Αρχή τέταρτη. Στρατηγική διοίκηση με στόχους. Όπως απαιτεί ο Καλλιγράτης και προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης και επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα. Επεξεργασία οράματος 15 ετίας, εφόσον θα πρέπει να βλέπουμε μπροστά, μέχρι το 30 δηλαδή, με την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας Ελμιονίδας. Στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης της Ελμιονίδας, νεορίζοντες, το 2020 και επιχειρησιακό σχεδιασμό 2014-2019. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, άνοιγμα όλων των τοπικών κοινοτήτων για την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των δημοτών. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με στόχο τη σωστή λειτουργία και εσωτερική οργάνωση του Δήμου. Τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του δημοσίου χρήματος προς όφελος των δημοτών. Αρχή πέμπτη. Κυρίαρχος ρόλος και στόχος του Δήμου. Η βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ελμιονίδας. Η Ελμιονίδα ανοίγει στην νεολαία, η οποία θα κληθεί από τη Νέα Δημοτική Αρχή να παίξει κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό του μέλλοντος της Ελμιονίδας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση αεφορίας απαράδεκτη προϋπόθεση για κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Αρχή έκτη. Σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής για την ανάπτυξη της Ελμιονίδας. Η ενάρτηση των μεγάλων έργων υποδομής, όπως διαχείριση των απορριμμάτων, αποχέτευση, διαχείριση των υδάλινων πόρων, υλοποίηση των έργων τουριστικού καταφυγίου Πρωτοχελίου και Μαρίνας Ελμιώνης, καθώς και βελτίωση των ήδη παρουσών υποδομών των λιμανιών για την προσέγγιση τουριστικών σκαφών. Οδικά, συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά έργα. Βελτίωση και αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων σχολικών εγκαταστάσεων όπου χρειάζεται. Δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση των υπαρξών. Θα μπει στη γέννα αθλητική και στο χέρι μου και παραπάνω και χρειάζεται υποδομές για να μπορέσει τουλάχιστον να πέσει στην περιοχή μας και να μην πηγαίνει στο άλλο στον άνθρωπο. Βελτίωση των υπαρχόντων πολιτιστικών κέντρων και δημιουργία νέων που θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Προετοιμασία και προώθηση των μελετών των μεγάλων έργων υποδομών μέχρι το τελικό στάδιο. Υποβολή μελετών για χρηματοδοτήσεις των παραπάνω έργων σε εθνικά και κοινωνικά προγράμματα στήριξης. Σταδιακή υλοποίηση των παραπάνω έργων θέτοντας προτεραιότητες με στόχο τη μεγιστοποίηση της κοινής ωφέλειας. Έβδομη αρχή. Βοήθεια που θα παράσει ο Δήμος για την ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ελμιονίδας. Στους τρεις τομείς της οικονομίας, στο τριτογενή τομέα, ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Ελμιονίδας. Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον τομέα αναψυχής και ξεκούρασης, τόσο
σε θεματικό τουρισμό, σε ενεργειακό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό κλπ. Ο Δήμος θα είναι αρρωγός στην ιδιωτική πρωτοβουλία σε ένα υγιούς τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή μας. Στο δευτερογενή τομέα, ποιοτική αναβάθμιση, προώθηση των εξαίρετων τοπικών γεωργικών φιλοτροφικών προϊόντων της Ευνοιονίδας. Προώθηση προγραμμάτων για την τυποποίηση και επιστροφήση των τοπικών προϊόντων. Στο πρωτογενή τομέα, στήριξη της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, τυποποιημένης ποιότητας και καθοδήγηση των παραγωγών σε καλλιέργειες που ευνοούνται από το εξαίρετο κλίμα του τόπου μας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τις εμπλεκόμενες φορείς. Στήριξη και καθοδήγηση των αλλιέων στα κοινωνικά προγράμματα για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων σε αυτό το τομέα. Στήριξη και καθοδήγηση των κοινοτρόφων με στόχο τη βελτίωση των μεθόδων κοινοτροφικής παραγωγής. Αυτό προϋποθέτει επαναλειτουργία των δημοτικών σφαγείων. Ισχυρή εκπροσώπηση του Δήμου σε εθνικά και διεθνή φόρα αντάξια της ιστορίας της Ευνοιονίδας. Ισχυρή και ευπρεπής εκπροσώπηση της Ευνοιονίδας σε περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αρχή ένατη. Κοινωνική πολιτική. Υγεία και νοσοκομιακή περίφραση για όλους τους πολίτες που δικαιούνται στήριξη από την πολιτεία. Κοινωνικά επιδόματα σε ανθρώπους που τα έχουν άμεση ανάγκη. Κοινωνικό πατροπολείο με θερμική προσφορά. Στήριξη και ενίσχυση των αγροτικών ιατρείων. Αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας και των παρεπομένων υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας της Αρμίδης. Ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Εδώ θέλω να σας πω και να αναφερθώ ότι το 2010 ο Δήμος τότε Καραμιλίου και μετά Ευνοιονίδας εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ασθενείς στα σπίτια. Δυστυχώς από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμα ο διαγωνισμός προμήθειας στο Δήμο Ευνοιονίδας. Λειτουργία του γυροκομείου Ευνοιονίδας. Και το λέω αυτό γιατί όπως γνωρίζετε, οι μεγάλες δωρήτριες, η κυρία Μαρία Παπαντονή, η αδελφή της Κατερίνα, προσφέρθηκαν να χτίσουν το γυροκομείο, το οποίο θα πρέπει να ανοίξει για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πατριώτες μας. Στήριξη και ενίσχυση της εθνικής ομάδας αλληλεγγύης στο Δήμο Ευνοιονίδας. Αρχή 10. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα. Ο Δήμος θα ασκήσει πίεση προς την περιφερειακή και την κεντρική διοίκηση της χώρας, ώστε να ενισχυθεί και να βελτιωθεί το μέτρο και τα μέτρα προστασίας των πολιτών της Ευνοιονίδας. Αυτές τις βασικές πολιτικές αρχές συνυπογράφουν όλα τα παρακάτω μέλη που απαντήσουν το ψηφοδέλτιο Δημοτική Συνεργασία Ευνοιονίδας και δεσμευόμαστε να τη στηρίξουμε για το καλό της κοινωνίας της Ευνοιονίδας. Παράλληλα, προσκαλούμε όλες τις συνολικές και πολιτικές δυνάμεις της Ευνοιονίδας, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που συμμερίζονται τις προαναπερθήσεις βασικές αρχές σε έναν αγώνα κοινό για την ανατροπή αφενός των καταστροφικών κοινωνικο-οικονομικών συνδικών που μαζίζουν τον τόπο μας για την επέκταση τη χώρα μας και αφετέρου όλων εκείνων των συνδικών και αιτιών που βάζουν εμπόδια στην ταχεία ανόρθωση και ανάπτυξη της περιοχής μας και στη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της. Το οφείλουμε στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενιές του Δήμου Ευνοιονίδας.
Κατάμε τα σιγεία του Νικολάου. Κοντοβράκη Σιωάννης του Βασιλείου, είναι ο παραγωγός. Κοντοβράκης Πέτρος του Λαζάρου, ελεύθερος επαγγελματίας. Κοντογιάννης Ιωάννης του Μιχαήλ, συγκρατητικό τάξη. Κοσοβού Μαρία Κυριάννη, αρχιτέκτονος μηχανικός. Λουκούζος Γεώργιος του Χρήστου, μεταχειρισμένος μηχανικός. Λαδράς Απόστολος Ιωάννου. Λαζάρου Κωνσταντίνος, αυτοκινητή. Λούμι Γιαννικοπούλα Γερμανικής Βασιλείου. Μέση Μαρίλη του Μαθαίου, διδάκτορ πολιτικών επιστημών, πανεπιστήμιο Γερμανικής Βασιλείου, απόφυγη πολιτικών επιστημών πανεπιστήμιο Σόρνης, μάστερ της Πρακτικής Θεωρίας Πανεπιστημίου Οσφόρνης, μάστερ στην Ευρωπαϊκή Πολιτική από το Πανεπιστήμιο London School of Economics. Μέση Παναγιώτης Πότης του Νικολάου. Ο
Προσύνη Παναμοκούλου, Λεχαρία Τριάννη, Ιωτική Πάλιο. Προσύνη Σρίστος Δαντονίου, Μηχανικός Υπηρεπολογής. Προύσης Ιωάννης του Δημητρίου. Σαλογιάννης Ιωάννης, Δημητρίου. Θα διακόψω λίγο, θα κλέψω λίγο και θα πω κάτι πολύ σοβαρό. Θέλετε, πάρτε το από όποια πλευρά θέλετε. Όταν κάναμε τη θεμελίωση του γυροκομείου, η συγχωρεμένη, ας την αναπάβει ο Θεός, η Μαρία η Παπαντονίου, στην ομιλία της είπε «Και θα ήθελα όταν γενιαστεί το έργο αυτό να είναι δήμαρχος ο κύριος Φίλης». Ο οποίος θα βοηθήσει σε κάποια έργα που βάζουμε μπροστά και που αφορούν την ανάπτυξη των ασθενικών των πολιτικών ομάδων. Σλαβούν Λαμπάτου και οδότη του Άννη. Σοφική και Αγγελική του Κοσμά, Κομμόδια. Σοφική και Σοφία του Κωνσταντίνου. Σπαθμός Κώστας Παναγιώτης, Παναγιώτης. Περισσότη Φραντέσκα του Κυριάκου. Κυρία και κυρίες και κύριοι, Σάικος Μάκης του Αναλίου, Ελέκτρος της Αγγελματίας. Σάικου Κοσοβού Σοφία, Παντονίου. Φωσίνη Άννα του Ιωάννη. Δόκτωρ Παντελής Γεωργίου, καθηγητής φυσικής, πρώην πρόεδρος του Ιωάννης Μουσικού Καθηγητής. Τελκής Γιώργος Κωνσταντίνου, ελεύθερος επαγγελματίας. Κύριε Παραπάνη, Χρυσή του Ιωάννη, κύριε Πρόεδρε του Δήμου Αθηναίων. Κυρτσίκος Ανδρέας του Νικολάου. Λωρίς Παναγιώτης της Αναστασίου. Για προσωπικούς μου λόγους είχα αποφασίσει να μην συμμετέχω, να μην συνεχίσω ενασχόληση με δημοτικές εκλογές. Όμως γνώρισα τώρα στα γεράματα έναν ευαίσθητο άνθρωπο, είναι ο Δημήτρης Σρίτης.
προσφέρει πολλά στο Δήμο Ερμιονίδος. Όπως γνωρίζουμε, η Ελλάδα διέρχεται τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση. Επιβάλλεται να δώσουμε ανακούφιση στις συμπολίτες μας. Πέρασαν 30 χρόνια ανάπτυξης. Σπαταλήθησαν δισεκατομμύρια. Δυστυχώς, μόνο υποσχέσεις και οπισθοδρόμηση γνωρίσαμε. Κατάδια μας είναι το έτος 2014 να μην έχουμε νερό, να μην έχουμε αποχέτευση. Η πανέμορφη επαρχία μας να γίνει σκουπιδότοπος. Φίλε Δημήτρη, θα σε ενοχλούμε καθημερινά. Επιβάλλεται να γίνουν πράξεις έργου. Το νερό, τα απορρίμματα, η αποχέτευση είναι ό,τι πολυτιμότερο αγαθό. Κοινωνικά, ανθρώπινα, θα τα πεξέλθουμε αξιοπρεπώς όπως αξίζει. Αξίζει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Να πιθανέψει η λογική με την νίκη και το καλό που κάνει. Ένας από τους καλύτερους εργάτες για τον τόπο τους. Έχουμε πολλές φορές, όταν ήμουν δήμαρχος, με τις απαιτήσεις του τσακωθεί εντός εισαγωγικών, παρόλα αυτά του Μπέχαρη, το δικό του, δηλαδή απαιτούσε παραπάνω από αυτά που έπρεπε. Και αυτός είναι και ένας λόγος που μπορεί να το περάσαμε τελείως γρήγορα, είναι όταν είπα ότι θα λειτουργήσουν οι κοινότητες σε όλο το Δήμο, είναι αυτός ο λόγος. Θα αυτονομηθούν οι κοινότητες. Δεν μπορεί οι κοινότητες να θα μπούμε σε θεματικές συγκεντρώσεις ώστε να επενδώσουμε όλοι, το λέω όλοι, και εμείς πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, πότε μπορεί και με ποιους όρους. Θα γίνει άμεσα και θα παρακαλούσα όλους εσάς που ενδιαφερόσαστε να έρθετε σε αυτές τις συγκεντρώσεις ώστε να δείτε ότι είμαστε η μοναδική δύναμη που μπορούμε. Δεν φτάνει η καταγραφή των προβλημάτων. Πρέπει να δώσουμε άμεση λύση γιατί αυτό απαιτεί ο κόσμος. Όπως βλέπετε, υπάρχει το δυναμικό, έρχεται και το επόμενο δυναμικό των επόμενων δημοτικών υποψηφίων που θα εξασφαλίσει πλέον όχι μόνο να μην χαθεί κανένα πρόγραμμα, γιατί όπως είπε πριν ο Πάνος ο Φλωρής, αλλά θα πρέπει να βρούμε πόρους για να κάνουμε. Και για να βρούμε πόρους για να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μελέτες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μέχρι την 1η Σεπτέμβρη να είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα καταθέσει μελέτες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μένει, επειδή άκουσα πού θα κατατεθούν, σας είπα ότι ο Δήμος Καρυδίου είχε διαχειριστική επάρκεια. Τι σημαίνει αυτό, μέχρι τον Απρίλιο του 2011. Όμως δεν πήγαν σε διαχειριστική επάρκεια. Όταν έχεις διαχειριστική επάρκεια μπορείς άμεσα έξω από τη διαδικασία της περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης, εφόσον είναι όρημα στις μελέτες της καταθέσης, θα βάλεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Και να μην αντιλαμβάνομαι αυτή την καρδιά. Μένει η τελευταία υποψήφια, η Φωσίνη Ισχέμη. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τους υπόλοιπους, πέντε οι υπόλοιποι για να φτάσουμε πλέον στο ψηφοδέλτιο που θα εξασφαλίσει αυτή τη νίκη του Δήμου. Δεν είναι δική μας προσωπική νίκη. Είναι νίκη όλων μας. Thank you.
και παραμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολιτικές οι οποίες είναι πεπερασμένες. Δεν θα αποδεχτούμε αυτή την πρακτική. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και να μην ξεκινήσουμε να χωρίσουμε δυνάμεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.